Και ξεκινάμε τώρα με δύο πολύ αγαπημένους μου διπλανά γραφεία τότε, πριν από 10 χρόνια που έφυγα από το μουσείο, συνεργάτες, τους αρχιτέκτονες του μουσείου, τον Γιώργο, τον Τσεκμέ και τη Μαρία Λουκμά, που θα μας παρουσιάσουν, θα παρουσιάσει ο κύριος Τσεκμές, η ιστορία του σχεδιασμού των εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα και καλό μήνα σε όλους. Η αρχιτεκτονική των μουσιακών εκθέσεων ορίζεται από τη μουσιολογική σύλληψη και επιχειρεί να εκφράσει αντιληπτικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον χώρο, εξυπηρετώντας τους στόχους και τα μηνύματά της. Ο σχεδιασμός των εκθέσεων φροντίζει να διαμορφώσει τον εκθεσιακό χώρο με τρόπο που είναι ικανός να υποστηρίξει πλήρως το περιεχόμενο της έκθεσης και να προσφέρει στον επισκέπτη μια ενδιαφέρουσα και βιωματική μουσιακή εμπειρία. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν οι αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού και παρουσίαση των εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα στα 60 χρόνια λειτουργίας του. Με την κατασκευή του μουσείου το 1962 από τον Πάτροκλο Καραντινό, ορίζεται και η θέση των εκθεσιακών αιθουσών, σχεδιάζει δύο εκθεσιακούς χώρους, σχήματος π σε κάτωψη, το μικρό και το μεγάλο π, που βρίσκονται περιμετρικά από μια κεντρική αυλή. Σχεδιάζει μια επιπλέον ορθογωνική αίθουσα για την έκθεση γλυπτών αντιγράφων, η οποία τελικά δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Είναι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η πρώτη έκθεση που παρουσιάζεται στο κοινό είναι η έκθεση των ευρημάτων από το Δερβαίνι του 1962 στην αίθουσα αυτή. Τα αντικείμενα της έκθεσης δεν είναι πολλά. Κύριο έβριμα της έκθεσης αποτελεί ο κρατήρας του Δερβενίου, που τοποθετείται ελεύθερος σε βάθρο στο τέλος του κεντρικού άξονα του χώρου σε σκουρόχρωμο φόντο. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται σε ορθογωνικές προθήκες και βάθρα περιμετρικά της αίθουσας. Οι προθήκες είναι λιτές, περίοπτες, προσαρμοσμένες στην αισθητική του κτηρίου. Οι αρχαιότητες φωτίζονται μέσω του διάχυτου φυσικού φωτισμού της αίθουσας από τον πλευρικό φεγγίτη και τη γυάλινη οροφή που ενισχύεται από τις ανεκτόχρωμες επιφάνειες των τοίχων. Το 1965, στις ορθογωνικές αίθουσες του μικρού Π παρουσιάζεται η πρώτη έκθεση της προϊστορικής συλλογής με τα εκθέματα να ακολουθούν τη χρονολογική τους κατάταξη. Η έκθεση οργανώνεται με την ίδια λογική όπως και στην αίθουσα αντιγράφων, με τα αντικείμενα να φωτίζονται από τα πλευρικά μεγάλα ανοίγματα προς την κεντρική αυλή. Για την έκθεση αυτή χρησιμοποιούνται προθήκες οι οποίες σχεδιάζονται το 1964. Οι προθήκες είναι πρισματικές, ακολουθώντας το ύφος του μοντέρνου κινήματος, με λιτό σκελετό και διαφάνεια, ώστε τα αντικείμενα να δείχνουν ότι αιωρούνται στον χώρο. Οι προθήκες κατασκευάζονται από σκελετό αλουμινίου και ξύλο και παρατάσσονται σε στίχηση κατά μήκος της αίθουσας. Επιλεγμένα κεραμικά αντικείμενα μεγάλου μεγέθους τοποθετούνται ελεύθερα σε βάθρα ανάμεσα στις προθήκες. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση των μόνιμων εκθέσεων του μουσείου διαρκούν μέχρι το 1971 με τις συλλογές γλυπτών στο μεγάλο Π. Το σύνολο των γλυπτών οργανώνεται και παρουσιάζεται ως γλυπτοθήκη σύμφωνα με τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων της εποχής. Τα γλυπτά παρουσιάζονται με χρονολογική διαδοχή στους άνετους, ενιαίους και φωτεινούς χώρους, όπως σχεδίασε εξ αρχής ο Καραντινός, για να υποδεχτούν τις γλυπτές αρχαιότητες. Τα αντικείμενα βρίσκονται ελεύθερα στον χώρο, κυρίως περιμετρικά των αιθουσών, άλλοτε σε βάση στήριξης και βάθρα από κονίαμα ή μάρμαρο, ενώ άλλοτε σε ράφια αναρτημένα από τους τοίχους. Επιλεκτικά, σε κάποια από τα εκθέματα τοποθετούνται ξύλινες επιφάνειες που λειτουργούν ως φόντο προβολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την τελική θέση των γλυπτών γίνονται δοκιμές με ζωγραφική προσομοίωση των εκθεμάτων σε καμβά σε φυσική αναλογία. Η επόμενη έκθεση, σταθμός για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είναι το 1978 με τίτλο «Θησαυρή της Μακεδονίας» στον χώρο του Μικρού Π. Για τις ανάγκες της έκθεσης σφραγίζονται όλα τα ανοίγματα προς την εσωτερική αυλή. Με το νέο σχεδιασμό της έκθεσης, ο χώρος του Μικρού Π χάνει τη λιτότητα του αρχικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι αίθουσές του πλέον δεν έχουν την αυστηρή γεωμετρία του ορθογωνίου και μετασχηματίζονται σε 10 πολυγωνικής μορφής σταθμούς σε σειρά. Ενδιάμεσα παρεμβάλλεται οκταγωνικός χώρος, αποκλειστικά με εποπτικό υλικό και καθιστικά. Η έκθεση παρουσιάζεται αναγεωγραφική ζώνη με τα σημαντικότερα ευρήματα να τοποθετούνται κεντρικά σε περίοπτες προθήκες. Οι υπόλοιπες προθήκες που σχεδιάζονται εντυχίζονται σε ψευδότυχους και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τεχνητό φωτισμό των αντικειμένων τους για την ανάδειξη και προβολή τους. Ο φωτισμός του χώρου είναι γενικός,
με χαμηλή ένταση από τις ψευδοροφές, ενώ οι χρωματισμοί επιλέγονται σε τόνους του καφέ, αποδίδοντας στον επισκέπτη την αίσθηση του κλειστού ταφικού χώρου. Για πρώτη φορά υπάρχουν επεξηγηματικά κείμενα, φωτογραφίες και προβολή έγχρωμων διαφανειών σε οθόνη. Η πορεία των επισκεπτών είναι γραμμική, με το διάδρομο κίνησης να διατρέχει κάθε ενότητα σε όλο το μικροπή μέσα από στενώσεις και διευρύνσεις. 4 χρόνια μετά, το 1982, στην ίδια αίθουσα παρουσιάζεται η περιοδική έκθεση για τη Σύνδο με ανασκαφικά ταφικά σύνολα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ακριβώς σχεδιασμό κάτωψης, προσαρμόζοντας τις νέες ενότητες της έκθεσης στις υφιστάμενες προθήκες. Τα επόμενα χρόνια, οι αυξανόμενες εκθεσιακές απαιτήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων. Έτσι, μετά την ανέγερση του κτηρίου της Νέας Πτέρυγας το 1984, στον πρώτο οροφό του θα εκτεθούν τα ευρήματα από την ανασκαφή των βασιλικών τάφων της Βεργίνας μαζί με τα ευρήματα από το Δερβαίνι. Η έκθεση παρουσιάζεται σε ενιαίο ορθογωνικό χώρο, με τα 2/3 του περίπου να καταλαμβάνονται από τα ευρήματα της Βεργίνας. Τα ανοίγματα της αίθουσας κλείνουν για να επιτευχθεί πλήρη συσκότηση και ο γενικός φωτισμός επιτυχάνεται με προβολή σε ράγες φωτισμού. Το υλικό που κυριαρχεί στην αισθητική του χώρου είναι το ξύλο, ως επένδυση στις προθήκες σε υπόλευκη απόχρωση, αλλά και ως διακοσμητικό στοιχείο στο φυσικό του χρώμα. Ωστόσο, η οροφή της έκθεσης δεν είναι επιμελημένη, παρά χρωματισμένη σε σκούρα-γκρή απόχρωση. Οι προθήκες τοποθετούνται στην περίμετρο της αίθουσας, ενώ τα σημαντικότερα ευρήματα εκθέτονται στο κέντρο, σε περίοπτες προθήκες. Τα αντικείμενα αναδεικνύονται από τον εσωτερικό φωτισμό των προθήκων και η πληροφόρηση γίνεται από λεζάντες χωρίς εποπτικό υλικό. Οι επισκέπτες εισέρχονται στην έκθεση μέσω διαδρόμου από την έκθεση του Μεγάλου Π και η πορεία τους είναι ελεύθερη στον χώρο. Με τη μεταφορά των ευρημάτων των Εγών το 1997 από το Μουσείο στη Βεργίνα, στην ίδια αίθουσα οργανώνεται η μόνιμη έκθεση «Ο Χρυσός των Μακεδόνων». Ο σχεδιασμός της έκθεσης αυτής διαφέρει συγκριτικά με την έκθεση Βεργίνας. Ο χώρος οργανώνεται σε ζώνες διαφορετικού πλάτους και πάβει να είναι ενιαίος. Σχεδιάζονται καμπύλα στοιχεία που λειτουργούν είτε ως κατασκευές με ενσωματωμένες προθήκες, είτε ως επιφάνεια οριοθέτησης του τέλους της έκθεσης που λειτουργεί και ως φόντο για τον κρατήρα του Δερβενίου. Οι υπόλοιπες προθήκες είναι εντυχισμένες με αυτόνομο φωτισμό στις δύο μεγάλες πλευρές της αίθουσας, εκτός από ορισμένες που τοποθετούνται κεντρικά, ελεύθερες στον χώρο και φωτίζονται από γενικό φωτισμό. Το γενικό φωτισμό της αίθουσας με προβολής. Ο χρωματισμός του χώρου είναι υπόλευκος και ενιαίος σε συνδυασμό με το έντονο κόκκινο και σκούρο γκρι, που χρησιμοποιείται επιλεκτικά ως βάθος σε προθήκες για την ανάδειξη των πολύτιμων αντικειμένων. Η μόνη εξωτερική επιφάνεια που χρωματίζεται κόκκινη είναι αυτή στον κρατήρα του Δερβενίου. Η παρουσίαση των αντικειμένων δεν γίνεται μόνο με λεζάντες, αλλά αντλούνται πληροφορίες από πινακίδες εποπτικού που συναντώνται σε όλη την πορεία της έκθεσης. Με την είσοδό του στην έκθεση, ο επισκέπτης δεν αντιλαμβάνεται την έκτασή της, καθώς η πορεία του καθορίζεται από τις καμπύλες κατασκευές. Στη συνέχεια, κινείται σε μια πιο ελεύθερη κάτωψη, με τη δυνατότητα να συνεχίσει την περίγησή του στη μόνιμη έκθεση Προϊστορική Θεσσαλονίκη στο ισόγειο του ιδίου κτηρίου. Στην έκθεση αυτή, τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα στην οροφή ως διάφραγμα για την κάλυψη των δομικών. Φαίνεται ή όχι? Δεν πάει στο επόμενο slide. Τώρα. Στην έκθεση αυτή τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα στην οροφή ως διάφραγμα για την κάλυψη των δομικών στοιχείων της, αλλά και για την ανάρτηση των φωτιστικών σωμάτων. Κατά τα έτη 2001 με 2006 πραγματοποιείται ο κτηριακός εξυγχρονισμός και επέκταση του μουσείου. Με το νέο σχεδιασμό δημιουργούνται 5 μόνιμες εκθεσιακές ενότητες. Η γενική διάταξη των νέων ενοτήτων γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό των επιλεγμένων αντικειμένων. Ο νέος τρόπος σχεδιασμού του μουσιακού χώρου ακολουθεί τις χαράξεις και τους άξονες του κτηρίου, δημιουργώντας υποενότητες με κάθετα και οριζόντια στοιχεία που κατακαιρματίζουν τις εκθεσιακές επιφάνειες. Εξαίρεση αποτελεί ο σχεδιασμός των μουσιακών χώρων, τόσο της έκθεσης για την γέννηση των πόλεων με χρήση καμπύλων επιφανειών, όσο και της έκθεσης για την προϊστορία με τεθλασμένες. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται με κατασκευές από γυψοσανίδες σε πολλαπλά επίπεδα και όγκους, έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το μεγάλο πλήθος των αντικειμένων, αλλά και να ενσωματωθεί ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε προθήκες και βάθρα. Οι νέες προθήκες είναι αεροστηγής, με εσωτερικό ελεγχόμενο φωτισμό από οπτικές ίνες ή λευκούς λαμπτήρες με φίλτρα. Για την παρουσίαση των αντικειμένων χρησιμοποιούνται ποικίλα υλικά όπως γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πορόλιθος, συμπαγή σκουρόχρωμες συνθετικές πλάκες τύπου κόριαν, πυλός, άμμος, έγχρωμα επιχρήσματα και κονιάματα. Σχετικά με τους χρωματισμούς, σε όλες τις αίθουσες επικρατούν υγιεινές αποχρώσεις και κάποια στοιχεία τονίζονται με ειδικές τεχνοτροπίες. Σε όλους τους χώρους, το πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για τα εκθέματα είναι πλούσιο, με διαβάθμιση από το γενικό στο ειδικό. Αποτελείται από κείμενα, εικόνες, σχέδια, χάρτες, αντίγραφα, μακέτες, αναπαραστάσεις, πολυμεσικές και οπτικοακουστικές εφαρμογές. Η παρουσίαση του εποπτικού υλικού γίνεται κυρίως σε φωτιζόμενους ιελοπίνακες. Ο φωτισμός των εκθέσεων του μουσείου αλλάζει, ώστε να κατευθύνεται ελεγχόμενα κυρίως από τεχνητά μέσα. Η μοναδική πηγή φυσικού φωτισμού γίνεται από τους σφενγίτες του κτηρίου, τους οποίους όμως τοποθετούνται μεμβράνες σκίασης για να μειωθεί ακόμα περισσότερο η ένταση του φωτός. Ο γενικός φωτισμός στις εκθεσιακές ενότητες επιτυγχάνεται από σειρές φωτιστικών σωμάτων, ενώ ο ειδικός παρέχεται από τον εσωτερικό φωτισμό των προθηκών. Η τελευταία μόνιμη έκθεση που υλοποιείται στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου είναι το 2010, η έκθεση Μακεδονία από τις ψηφίδες στα Pixels, και πρόκειται για μια έκθεση αποκλειστικά με διαδραστικά συστήματα που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αναπτύσσονται εφαρμογές με αλληλεπίδες της πληροφορικής και της μάθησης με το παιχνίδι. Για τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών, ο χώρος εσκοτίζεται. Μέχρι σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις, έχει πραγματοποιηθεί πλήθος περιοδικών εκθέσεων, για τις οποίες συντάσσονται μουσιογραφικές μελέτες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Από τις παραπάνω αναφορές σχετικά με το σχεδιασμό των εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, συμπεραίνουμε τα εξής. Το 1962, στο νεόδημητο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ο εκθεσιακός χώρος είναι ορθογωνικός, λιτός, φωτεινός, με διάφανες επιφάνειες από τα μεγάλα ιαλοστάσια και αποχρώσεις ανοιχτού χρώματος, ακολουθώντας τις επιταγές του μοντέρνου κινήματος. Το εσωτερικό κέλυφος, σχεδόν ουδέτερο, οπισθοχωρεί διακριτικά προς όφελος των εκθεμάτων. Ο καραντινός καταφέρει να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον προβληματισμό του σχετικά με την παρουσίαση των γλυπτών που ενώ δημιουργήθηκαν για την ύπαιθρο, τώρα εκτίθενται σε εσωτερικό χώρο. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μουσείου, ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων γίνεται σε άνετες και γεμάτες φως αίθουσες με περιορισμένο αριθμό ευρημάτων. Ο επισκέπτης έχει την αίσθηση του χώρου στον οποίο κινείται λόγω της διαφάνειας του κτηρίου αλλά και των λιγοστών πετασμάτων που λειτουργούν ως φόντο. Ο τρόπος πληροφόρησης στην εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από την απουσία του εποπτικού υλικού που εμφανίζεται μόνο με λεζάντες λίγων λέξεων. Κατά τη δεκαετία του 70, με την εμφάνιση της διάστασης της μουσιακής επικοινωνίας, επηρεάζεται και ο εκθεσιακός σχεδιασμός. Ο μουσιακός χώρος μετασχηματίζεται για να υποστηρίξει τον νέο τρόπο παρουσίασης των εκθεμάτων ανά ενότητες. Προτιμάται η ανάδειξη των αντικειμένων με τεχνητό φωτισμό, μειώνοντας το ελάχιστο το φυσικό φως. Οι εκθέσεις διανθίζονται με κείμενα, φωτογραφίες και εποπτικό υλικό για την πληροφόρηση του κοινού. Την περίοδο αυτή, ο ρόλος του μουσείου εμπλουτίζεται με την προσπάθεια προσέγγισης μεγάλων μαζών μέσω της παιδείας, της ψυχαγωγίας, της κατανάλωσης και της συμμετοχής στην πολιτιστική παραγωγή. Τις δεκαετίες 1990 και 2000, τα μουσεία διέρχονται μια μεταβατική εποχή κατά την οποία προσπαθούν να επαναξιολογήσουν τις λειτουργίες, τον ρόλο και την αποστολή τους. Η θεώρηση του μουσιακού θεσμού θέτει νέες βάσεις για μια πιο προοδευτική άποψη που υποστηρίζει ότι τα μουσεία μπορούν να συμβάνουν στην αναψυχή και έμπνευση, στη διαμόρφωση πολιτιστικών αξιών, στην προσφορά δυνατοτήτων μάθησης και κοινωνικής ισότητας. Έτσι, το 2006, μετά τον εξυγχρονισμό του κτηρίου και τον επαναπροσδιορισμό των μουσιακών εκθέσεών του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γίνεται περισσότερο εξωστρεφές με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Οι νέες εκθέσεις επιχειρούν να προβάλλουν τον πολιτισμό της Μακεδονίας μέσα από νέες αφηγήσεις για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των κοινωνικών ομάδων. Ο μουσιακός χώρος μετασχηματίζεται για να υποστηρίξει τον μεγάλο αριθμό εκθεμάτων, με αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος για την κίνηση των επισκεπτών να περιορίζεται σημαντικά. Σε επιλεγμένα σημεία των εκθέσεων εντάσσονται οπτικοακουστικές εφαρμογές, δίνοντας νέες μορφές ερμηνείας στα αρχαιολογικά αντικείμενα. Για τη διευκόλυνση και κατανόηση της πληροφορίας από τους επισκέπτες, σχεδιάζεται ένα ενιαίο και συνεπές σύστημα τοποθέτησης εποπτικού υλικού σε όλες τις εκθεσιακές ενότητες.
Ο φωτισμός των αντικειμένων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προηγείται μελέτη φωτισμού, ώστε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Όσον αφορά στην αισθητική των εσωτερικών χώρων, δίνεται με ποικιλία αποχρώσεων και τεχνοτροπιών για την αρτιότερη προβολή των εκθεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τους αγαπημένους συνεργάτες και συναδέλφους, τον κύριο Τσεκμέ και την κυρία Λουμάκη, για την αυστηρότατη τήρηση του χρόνου στο δευτερόλεπτο.